Λοιπόν, να πω ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ κοντινό προορισμό υπέροχο, που δεν είναι απλά ένας κοντινός προορισμός για εκδρομή, Θοδωρή μου και Τάσο μου, καλησπέρα. Όπως τα λέω. Και είναι για πολλούς λόγους πολύ ωραίος προορισμός και νομίζω ότι ίσως δεν τον έχουμε πολύ σκεφτεί μέσα στα τόσα χρόνια που συζητάμε για μέρη, τόπους, εκδρομές εδώ στην Ελλάδα. Όταν μια περιοχή μπορεί να συνδυάσει και τις διακοπές και τον πολιτισμό και την αρχαία ιστορία, τότε νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα τραβηχτικά προς έναν άνθρωπο που δεν έχει πάει εκεί και θέλει να το επισκεφθεί. Διότι η περιοχή είναι μαγευτική από μόνη της, εκτός του ότι μπορείς να κάνεις διακοπές. Μπορείς να δεις ένα καταπληκτικό θέατρο για το οποίο ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο. Συγγνώμη, είπα ότι μιλάμε για επίδαυρο, γιατί δεν θυμάμαι. Ούτε εσύ το είπες. Όχι. Όχι. Πολύ ωραία. Μιλάμε τρία λεπτά, αλλά δεν σας λέμε. Μυστικό. Λοιπόν, είναι το μέρος καταρχήν που δεν χρειάζεται να το πολυσκεφτείς για να κάνεις εκδρομή. Αν μένεις στην Αθήνα, αλλά και σε άλλα μέρη κοντινά, θα τα πούμε. Αλλά ας μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι το δικό μας και να ξεφύγουμε και λίγο από το κομμάτι νησί, που θα επανέλθω. Αλλά να, υπάρχουν και άλλα μέρη που πραγματικά είναι υπέροχα, είναι κοντινά. Μπορείς να συνδυάσεις πάρα πολλά πράγματα. Δείτε πλάνα. Τα πλάνα που βλέπετε εννοείται ότι είναι από επίδαυρο. Συνέχισε, Τάσο μου, γιατί σε διάκοψα πριν. Ένα μέρος κατά πράσινο. Έλεγα λοιπόν ότι θα μπορούσε να είναι και νησί. Οι εικόνες που βλέπουμε, όποιος έχει πάει και έχει δει την περιοχή, θα μπορούσε να είναι σε ένα από τα πράσινα νησιά μας. Εκεί λοιπόν συνδυάζεις τα πάντα. Καταρχάς μπορεί να πάει οικογένεια, μπορεί να πάει ένα ζευγάρι. Για να περάσει υπέροχα, ερωτικά και μυστικά. Διότι έχει τόσα πολλά μέρη να δεις. Ακόμη και να κρυφτείς εντός εισαγωγικών, αν το θες, που νομίζω ότι η περιοχή από μόνη της είναι τραβηχτική. Άλλους βέβαια τους ενθουσιάζει η αρχαία ιστορία, η μουσική ιστορία, το θέατρο που υπάρχει στην περιοχή. Έλεγα και πριν ότι περάσω μπροστά από κάμερες, με συγχωρείτε. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου καλεί κόσμο από όλο τον πλανήτη. Είναι ένα από τα πολλά μυστήρια που υπάρχουν ανά τον κόσμο, που ερευνητές ψάχνουν γιατί αυτό το θαυμαστό έργο των αρχαίων Ελλήνων του 4ου αιώνα π.Χ. μπορεί και ακόμη και σήμερα έχει κάποια ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί, όπως για την ηχητική του, που χωρίς πολλές εγκαταστάσεις μπορεί να ακουστεί κάποιος από την κεντρική σκηνή στα 60 μέτρα που είναι το ανώτερο σημείο. Με συγχωρείτε, μπορώ να βάλω στην παρέα μας την Κάλια Καστάνη, η οποία μας έχει ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο θέμα. Βέβαια. Και εκεί. Πάρα καλά. Πολύ που είμαι στην παρέα σας για αυτό το θέμα, γιατί είναι και αγαπημένος μου κοντινός προορισμός επίδευρος. Τον ανακάλυψα, γιατί πήγαινα και παλιά. Απλώς δεν είχα μείνει τα τελευταία χρόνια και είμαι ενθουσιασμένη. Την αγαπώ πολύ την περιοχή. Κάλια, είσαι στο σημείο. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα. Είσαι στο σημείο που αν ανέβω από πίσω, πάνω και εσύ μου πετάξει ένα κέρμα, έτσι ωραίο, στρογγυλό και πλατή, θα το ακούσω πεντακάθαρα. Και μάλιστα θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με μεγάλη επιτυχία. Είναι αυτό το μικρό θαύμα της Επιδαύρου που έλεγε ο Τάσος, της ηχητικής, για ένα χώρο, για ένα θέατρο, το οποίο, για να προσθέσω κι εγώ, είναι όντως καταπληκτικός προορισμός που δυστυχώς για κάποιους είναι από αυτά τα υποχρεωτικά της παιδικής ηλικίας που τα έχουν βάλει. Α, ναι, επίδαυρο που έχω πάει μικρός, με έχει πάει το σχολείο, όπως και στην Ακρόπολη, όπως και σε αυτά. Λάθος. Όντως συνδυάζει πάρα πολλά. Και βέβαια μπορεί να είναι αφετηρία και για πολλές κοντινές εκδρομές, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σαν αφετηρία για να πας Ναύπλιο, Σπέτσε, Σπόρο, Κρανίδι, Πορτοχέλη. Είναι πάρα πολλά τα μέρη. Καλιά μου, το βίντεο που ετοίμασες τι έχει? Λοιπόν, το βίντεο αυτό είναι ένα αφιέρωμα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. 2-3 λόγια για το πώς χτίστηκε, πότε ανασκάφθηκε, πότε το φέραμε στην επιφάνεια και πιο πολλά για την νεότερη ιστορία του. Γιατί βέβαια από εκεί έχει περάσει, πώς ξανά άρχισε να λειτουργεί, από εκεί έχει περάσει όλο το ελληνικό θέατρο. Και νομίζω ότι είναι κρυφός πόθος όλων των ηθοποιών κάποια στιγμή να πατήσουν το χώμα του. Και παράσιμο, φαντάζομαι. Και παράσιμο, βέβαια. Ιστορίες σκάνδαλα και μυστικά, λοιπόν, του αρχαίου θεάτρου. Γιατί υπήρξαν και παραστάσεις, καθώς ο Θοδωρής το ξέρει καλύτερα. Όλοι και περισσότεροι και Έλληνες και ξένοι σκηνοθέτες θέλουν να ανακαλύψουν το αρχαίο δράμα με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική ανάγνωση, πειραματικά καμιά φορά. Βλέπουμε και παραστάσεις που. Εγώ νομίζω ότι έχουν κάνει καλό οι αντεγκλήσεις. Οι διαφωνίες. Δημιουργούν εντάσεις, τέλος πάντων. Επί του τι αρμόζει να ανεβαίνει στην Επίδαυρο και τι όχι. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να μένει το αρχαίο δράμα ακριβώς ίδιο τόσα χρόνια. Σίγουρα η μεγάλη πλειοψηφία θα συνεχίζει. Αλλά καλοί είναι και οι ρεβιζιονιστές αυτοί που θέλουν να αναθεωρούν την παράδοση. Λοιπόν, να δούμε λίγο παρακαλώ το βίντεο που ετοίμασε η Κάλια μας και μετά να επανέλθουμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με επίδαυρο. Mm-hmm.
Τόπος μυθικός, λίκνο της ελληνικής θεατρικής παράδοσης, κοσμική πασαρέλα, αρένα διανέξεων, το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου είναι πριν απ' όλα όμως ένα αρχιτεκτονικό θαύμα. Ένα μνημείο δομής, αισθητικής, ακουστικής που υπερβαίνει το χρόνο. Έργο του αρχιτέκτονα Πολύκλητου του Νεότερου, το θέατρο χτίστηκε από το 340 στο 330 π.Χ. Είχε χωρητικότητα 13.000 θεατών και ήταν μέρος του Ιερού Ασκληπίου. Αρχικά φιλοξενούσε μουσικούς αγώνες και παραστάσεις αρχαίου δράματος για την ψυχαγωγία των ασθενών, αφού οι ιερείς του Ασκληπιού πίστευαν σοφά πως η παρακολούθηση θεάτρου ήταν ένα είδος φαρμάκου. Δυστυχώς, σταδιακά μετά τους ρωμαϊκούς χρόνους, το ιερό παρήκμασε και το θέατρο εγκαταλείφθηκε. Θαύθηκε κάτω από χώματα για πολλούς αιώνες. Αποκαλύφθηκε ξανά ολόκληρο την περίοδο 1881 έως 1883. Ο πρώτος που ονειρεύτηκε τη στιγμή που θα ξανακουγόταν ο λόγος του αρχαίου τραγικού ποιητή μες στο θέατρο του Πολύκλητου ήταν ο σκηνοθέτης και σημαντικός θεατράνθρωπος Δημήτρης Ροντήρης. Έτσι, στις 11 Σεπτεμβρίου 1938 δόθηκε η πρώτη μετά την αρχαιότητα παράσταση στο ωραιότερο θέατρο του κόσμου. Ο θίασος του Εθνικού ανέβασε την Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Ροντήρη με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. Χωρίς μουσική και φώτα, ελλείψη ηλεκτροδότησης, μονάχα με ένα τύμπανο και φυσικό σκηνικό το αργολικό τοπίο, η παράσταση υπήρξε ένας μικρός τρίεμβος. Αμέσως μετά οι απλοί αγρότες φιλούσαν δακρυσμένοι τα ρούχα και τα χέρια της Παξινού, λέγοντάς της: «Ο Θεός να σε έχει καλά, παιδί μου, που με έκανες και έκλαψα». Δυστυχώς είναι μια πρώτη που δεν θα έχει συνέχεια. Μεσολαβεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τον Ιούλιο του 1954 ο Ροντήρης και πάλι επιχειρεί να ζωντανέψει το αρχαίο μνημείο, ανεβάζει πόλητο. Ο Θάνος Κοτσόπουλος, η Έλσα Βεργή και ο τότε ζέμπρεμνι Αλέκος Αλεξανδράκης μαγεύουν τους 10.000 θεατές. Ιδίως τις ξετρελαμένες θαυμάστριες του ηθοποιού, οι οποίες πετάνε μέσα στην ορχήστρα χαρτάκια με το τηλέφωνο και το όνομά τους. Τέλος, την επόμενη χρονιά εγκαινιάζεται και επίσημα μια θεατρική γιορτή που έμελε να γίνει θεσμός. Τα περίφημα Επιδαύρια. Για τα επόμενα 20 χρόνια το Εθνικό θα κρατά το μονοπόλιο των παραστάσεων στο αρχαίο θέατρο. Η ΔΕ Παξινού και Μινωτής θα είναι το αδιαφιλονίκητο βασιλικό ζευγάρι της Επιδαύρου. Δίπλα τους ανατέλει και το αστέρι της βασιλοκόρης Άννας Συνοδεινού, όπως θα την αποκαλούν μετά την επιτυχία της στην Αντιγόνη του Σοφοκλή το 1956. Μια παράσταση που πέρασε στην ιστορία ως «Η κοσμοπλημμύρα της Αντιγόνης». Σχεδόν 16.000 θεατές γέμισαν ασφυκτικά το θέατρο και τις γύρω λοφοπλαγιές, κάνοντας τον Δημήτρη Ψαθά να γράψει. Δεν έγινε ούτε για το baseball, ούτε για τους άσους του ποδοσφαίρου. Έγινε για το Σοφοκλή. Και αυτό, διάβολε, έχει κάποια σημασία. Το 1960, σε μια παράσταση σταθμό, το αρχαίο θέατρο φιλοξενεί όπερα. Η Μαρία Κάλλας τραγουδά Νόρμα του Μπελίνη σε σκηνοθεσία Μινωτή. Ένας ολόκληρος λόχος από στρατιώτες του μηχανικού του Κέμ Ναυπλίου επιστρατεύεται με εντολή να διώχνει με καλάμια τα τζιτζίκια που τραγουδάνε στα πεύκα γύρω από το θέατρο. Η Κάλλας παραπονιέται διαρκώς πως την ενοχλούν στις πρόβες. Στην πρεμιέρα της Νόρμας την Κυριακή 21 Αυγούστου, πάνω από 15.000 θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό σειραίουν μαζικά στην Επίδαυρο. Δυστυχώς, εξαιτίας μιας ξαφνικής καταιγίδας, η παράσταση αναβάλλεται. Τρεις μέρες αργότερα, η Επίδαυρος ακούει τελικά το Κάστα Ντίβα από τα χείλη της Κάλλας, η Μαρία αποθεώνεται, ένα ολόκληρο θέατρο τη χειροκροτάει όρθιο. Την καλούν στη σκηνή 10 φορές. Ο Νάσης είναι εκεί, η Κατίνα Παξινού, ο Δημήτρης Χόν, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Κάλλας θα επιστρέψει για την επόμενη χρονιά πάλι στην Επίδαυρο με τη μύδια του Λουίτζι και Ρουμπίνη. Και θα αποθεωθεί ξανά. Το 1975 έρχεται ακόμα μια μεγάλη στιγμή για την ιστορία των Επιδαυρίων. Το θέατρο Τέχνης και ο Κάρλος Κούν σπάνε το μονοπόλιο του Εθνικού στην Επίδαυρο με τους Όρνηθες, το Αριστοφάνη σε μουσική Χατζηδάκη και σκηνικά κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη. Ιστορική αλλά για διαφορετικούς λόγους θα είναι και η Αριστοφανική Λυσιστράτη το 1986, όπως και η Αντιγόνη το 1990, με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Για αυτές τις δύο παραστάσεις, για την Αντιγόνη ιδίως, η Εθνική Στάρ θα δεχτεί την πιο σκληρή επίθεση της καριέρας της. Εν τω μεταξύ, η Επίδαυρος έχει ανοίξει την ορχήστρα της στο Ελεύθερο Θέατρο σε νέους σκηνοθέτες και σε νέες τολμηρές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος. Από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις είναι ο Ειδίπους Τύρανος που σκηνοθετεί το 1986 ο Γεωργιανός Ρόμπερτ Στούρουα με πρωταγωνιστές τους Τζένι Καρέζη και Κώστα Καζάκο. Ένα τσιγάρο που ανάβει επί σκηνής Ιάννα Μακράκη πυροδοτεί οργίλες αντιδράσεις. Το 2008 είναι η σειρά του Ανατόλη Βασίλειεφ, σκηνοθέτη της Μύδιας που ανεβάζει το Διπεθέ Πάτρας να εισπράξει την αγανάκτηση των θεατών. Επί περίπου μία ώρα πριν από το τέλος της παράστασης, το κοινό γελάει, κοροϊδεύει, σφυρίζει, γιουχάρει, σχεδόν διαπομπεύει την πρωταγωνίστρια Λιδία Κονιόρδου, η οποία ωστόσο στέκεται όρθια ως το τέλος. Μικρά επεισόδια μέσα σε 2.500 χρόνια ιστορίας, σε έναν τόπο που κατάφερε να γράψει το δικό του μύθο.
Μάλιστα. Πάρα αυτά έτσι για να έχουμε μια πρώτη εικόνα. Πες και τα σχόλια που έκανες όμως την ώρα που τα βλέπαμε, που μου είπες ότι οι γονείς σου είχαν πάει. Οι γονείς μου ήταν στην Όρμα με την Κάλλας, που να, ας πούμε, κάτι που μας φαίνεται κλασικό, αλλά ήταν πρώτο αυτό. Περίεργο, παράξενο για κάποιους, όπερα στην Επίδαυρο. Είναι χώρος αρχαίου δράματος. Και μάλιστα έλεγε, τώρα δεν ξέρω αν υπερέβαλαν λίγο, έλεγε και τα, ξέρεις, και τα πουλάκια τραγουδάνε μαζί της. Δηλαδή είναι τόσο υπέροχα, τόσο μυσταγωγία αισθάνθηκαν και πάρα πολλοί κόσμος έμεινε έξω βέβαια από κοσμοσυρωή. Επίσης πρέπει να πω ότι έχω πάει σε κάποιες παραστάσεις στην Επίδαυρο, δυστυχώς όχι τόσο όσο θα ήθελα. Έχω πάει και στην Αντιγόνη με τη Βουγιουκλάκη και όντως ήταν μια παράσταση που αποδοκιμάστηκε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν κατάλαβε νομίζω τίποτα από το ρόλο. Αλλά αυτό είναι παρελθόν και ξαναλέω ότι είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ επικοδομητικό να υπάρχει έστω και έντονος διάλογος με παραστάσεις που... Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς στη σύνδεσή μας. Ο Κωνσταντίνος Αρκάς είναι εκεί, κοντά του και ο Δήμαρχος Παλαιάς Επιδαύρου, κύριος Τάσος Χρόνης. Κάπου στην παραλία, γιατί η θάλασσα είναι τόσο ζωντανή, είναι τόσο κοντά που είναι λες και ρε παιδί μου, τα πόδια τους τα έχουν μέσα στο νερό. Μα πού είσαστε? Καλησπέρα, καλησπέρα Ελένη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα από το λιμάνι της αρχαίας Επιδαύρου, σε ένα τεράστιο καταπράσινο πευκοδάσο σε συνδυασμό με τις πολύ ωραίες παραλίες και την ιστορία φυσικά του τόπου. Η Επίδαυρος αποτελεί τον ιδανικό προορισμό μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Δίπλα μου βρίσκεται και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Δήμαρχος κύριος Τάσος Χρόνης για τη βοήθειά του. Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ορίσατε στην όμορφη Επίδαυρο, στο Δήμο Επιδαύρου. Καλησπέρα. Είπατε πάρα πολλά όμορφα πριν που σας ακούγαμε. Νομίζω τα περισσότερα τα έχετε ήδη πει. Εμείς είμαστε εδώ, όπως και κάθε καλοκαίρι, να ξεκινήσουμε με τα Επιδαύρια. Φέτος θα είμαστε από τις λίγες, από τα λίγα φεστιβάλ που θα γίνουν. Δύο θα γίνουν, το Ηρώδιο και η Επίδαυρος, και η μικρή και η μεγάλη, με κάποια διαφοροποίηση βέβαια. Αλλά είμαστε πανέτοιμοι και επιχειρηματίες και εμείς να υποδεχτούμε όσους φίλους και λάτρεις του θεάτρου έρθουν, αλλά και για τις παραλίες μας και να μας δουν καλύτερα, να μας γνωρίσουν. Γιατί η Επίδαυρος είναι λίγο κρυμμένη, όπως είπανε πριν και οι συνεργάτες σας, και θα ανακαλύψουν πράγματα που ίσως δεν σκέφτονται. Μιας και το ξεκινήσατε, από πότε ξεκινάει το πρόγραμμα του θεάτρου? Η μικρή Επίδαυρος ξεκινάει στις 18 Ιουλίου. Η μεγάλη Επίδαυρος στις 25 Ιουλίου. Μετά τις 15 Ιουλίου έπρεπε υποχρεωτικά, λόγω των μέτρων των υγειονομικών που υπάρχουν. 18 Ιουλίου ξεκινάει η μικρή Επίδαυρος με 5 Σάββατο Κύρια, Παρασκευή Σάββατο, 5 διήμερα, και η μεγάλη Επίδαυρος με 3 τριήμερες για πρώτη φορά παραστάσεις, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή, με λιγότερο κόσμο, πάνω στα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχει βάλει η πολιτεία. Νομίζω έγινε μια υπερπροσπάθεια για να γίνει το φεστιβάλ φέτος από όλους τους εμπλεκόμενους, και από το Υπουργείο και από το φεστιβάλ και από την τοπική κοινωνία, και το αποτέλεσμα θα είναι κάτι που θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Μόνο και μόνο που γίνεται είμαστε χαρούμενοι, αλλά νομίζω και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Πού μαζεύεται, πού περνάει πιο πολύς κόσμος, στους αρχαιολογικούς χώρους ή στο θέατρο της Επιδαύρου? Μαζί είναι αυτά, συνδυάζονται. Είναι μαζί. Η Επίδαυρος, με βάση και την επισκεψιμότητα που έχει την επίσημη, αλλά και από το φεστιβάλ και από τις παραστάσεις που κάνει, μαζεύει πάνω από 800.000 κόσμο το χρόνο. Αυτά είναι τα νούμερα που γνωρίζουμε. Είναι παγκοσμίως γνωστή. Είπατε και εσείς για το θέατρο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρτιότερα στον παγκόσμιο χάρτη. Έχει τη μοναδικότητα της ηχητικής. Πλην όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα που όποιος έρχεται και μένει στην Επίδαυρο μαγεύεται. Υπάρχει εδώ, έγινε πρώτη διεθνή συνέλευση, παράδειγμα στην Νέα Επίδαυρο δίπλα μας. Οι παραλίες, τα βυζαντινά μνημεία και όλα αυτά συνδυάζουν μια πολύ καλή εξόρμηση για τουλάχιστον 3-4 μέρες. Οικονομική θα έλεγα, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Εγώ να συμπληρώσω, Δήμαρχε, γιατί μας πάτε στην Αθήνα μόνο στα μνημεία και που είναι πάρα πολύ ωραία φυσικά και είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο φαΐ, πάρα πολλές ταβέρνες και μια πάρα πολύ ευχάριστη δίσκο, την Disco Καπάκι. Σωστά όλα. Πήγα πέρσι και είδα το Vertigo στη μικρή Επίδαυρο σε μια εκδήλωση. Αυτό που σου έλεγα προχθές. Αυτό σου είπα, ότι πήγα μικρή Επίδαυρο. Όπως σε κοιτώ και με κοιτάς. Και περάσαμε πολύ ωραία και μετά χορέψαμε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Δήμαρχε. Θέλω να μου πείτε λίγο. Εντάξει, για εμάς τους Έλληνες, νομίζω και γνωρίζουμε ότι και αρκετοί έχουν εξοχικά εκεί, και βεβαίως και σαν μικρές εκδρομές Σαββατοκύριακου έρχονται.
Δεν ξέρω όμως, επειδή δεν έχω μείνει, υπάρχουν καταλήμματα, έρχεται κόσμος, τουρίστες μένουν, λένε πάμε μια εβδομάδα να μείνουμε στην Επίδαυρο. Ή έχουν στο μυαλό τους μόνο τους αρχαιολογικούς χώρους και το θέατρο. Όχι, υπάρχουν καταλήμματα οικογενειακού τύπου. Το μεγαλύτερο κατάλημα που υπάρχει εδώ είναι στα 40 περίπου δωμάτια. Όμως αυτό κάνει και πιο ιδιαίτερη τη διαμονή των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Υπάρχουν οικογένειες που δουλεύουν και τα ξενοδοχεία, αλλά και τις ταβέρνες και τα εστιατόρια. Κάνουν μια πολύ καλή προσωπική προσέγγιση σε όλους όσους έρχονται. Γι' αυτό στην Επίδαυρο δεν έχεις μόνο μια φορά, περνάς και φεύγεις, εκτός και είσαι από πολύ μακριά. Όπως οι φίλοι μας, ας πούμε, οι Κινέζοι, κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έρχονται για τα αρχαιολογικά περισσότερο μνημεία και φεύγουν. Όμως οι Ευρωπαίοι, πολλοί Ευρωπαίοι αγοράζουν σπίτια, μένουν εδώ. Τους γνωρίζουμε, μας γνωρίζουν. Φέτος υπάρχει και η ιδιαιτερότητα αυτή με τα υγειονομικά. Έχουμε μιλήσει με τις επιχειρήσεις. Είμαστε καθόλου έτοιμοι, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρωτόκολλα που έχουν βγει για να υποδεχτούμε τον κόσμο. Υπάρχει τουρισμός και από τη θάλασσα με το yachting. Δυστυχώς, αν δεν ανοίξουν τα αεροδρόμια, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλό φέτος. Και αυτό είναι έτσι μια ιδιαιτερότητα και για τα νησιά, αλλά και για τους προορισμούς που είναι εδώ πέρα δίπλα μας. Αλλά το κυριότερο σε αυτό που λέτε είναι ότι με την Επίδαυρο συνδυάζεις πολλά πράγματα. Γύρω-γύρω είναι το ναύπλιο, είναι ο πόρος, μπορεί να κάνεις μια ημερήσια. Ακριβώς. Με ορμητήριο λοιπόν την Επίδαυρο μπορείς να πας παντού εδώ κοντά. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί πήγε και σχεδόν και 20 και πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια, γιατί στα τόσα χρόνια που μιλάμε και δείχνουμε μέρη στην Ελλάδα κτλ., ομολογώ ότι στην Επίδαυρο, θέμα Επίδαυρο, όχι θέμα να πούμε για το θέατρο, αλλά να μιλήσουμε για όλη την περιοχή και να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι του τουρισμού που υπάρχει, είναι υπαρκτό, είναι μέρος που μπορούμε να πάμε, να επισκεφτούμε, να περάσουμε καλά, δεν το είχαμε κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και καλό καλοκαίρι. Διαφημίσεις τρέχοντας.